Αυτό το τραγικό γεγονός μας συγκλώνει σε όλους. Τα μέτρα προστασίας τα οποία υπάρχουν στη στασή έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Οι εργολάβοι οι οποίοι έχουν εισέλθει μέσα στις αστικές συγκοινωνίες και δρούν ανεξέλεκτα πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν. Αυτό είναι το κύριο αίτημα που εκφράζουν όλα τα σωματεία, 8 σωματεία. Γι' αυτό σήμερα έχουμε 24ωρη απεργία για να τιμήσουμε τη μνήμη του νεκρού Πέτρου Γιάμαλη και αύριο θα εξαγγείλουμε 3ωρη στάση εργασίας την ώρα της κηδείας του. Την ώρα που μοιράζουν ένα σκασμό λεφτά σε εργολάβους δεξιά και αριστερά, η κοινωνία στενάζει, τα νοσοκομεία υποφέρουν, οι υγειονομικοί υποφέρουν και πεθαίνει κόσμος. Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτές τις εργολαβίες και πρέπει να το παλέψουμε οι εργαζόμενοι στη στασή να τους διώξουμε όσο γίνεται γρηγορότερα. Είμαστε εδώ διαμαρτυρόμενοι για τον άδικο χαμό του συναδέλφου μας. Πρέπει να γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι μετά το θανατηφόρο δυστύχημα ανοίξαν τα στόματα εργαζόμενοι που στο παρελθόν φοβήθηκαν να μιλήσουν και μας ενημέρωσαν ότι υπήρχε και στο παρελθόν παρόμοιο περιστατικό εκτροχιασμού λόγω φρένων στο ίδιο μηχάνημα που είχε σημειωθεί, που σημειώθηκε προχθές το θανατηφόρο δυστύχημα. Το προηγούμενο συμβάν εκτροχιασμού λόγω φρένων είχε γίνει 22 Αυγούστου 2021. Από ό,τι μάθαμε και το έχουμε τεκμηριωμένο αυτό, έχει ξανασυμβεί το μηχάνημα αυτό, δεν ανταποκρινόταν από ό,τι φάνηκε ακριβώς στη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει. Θέλουμε λοιπόν να δούμε όλες τις συνθήκες στις οποίες συνέβη αυτό, ποιος πήρε την ευθύνη, ποιος υπόγραψε, ποιος οδήγησε ο θάνατο στην αδελφό μας. Οι εργολάβοι στη στασή και σε όλο το δημόσιο από ό,τι έχω καταλάβει δεν λογαριάζουν ζωές, δεν λογαριάζουν ασφάλεια, λογαριάζουν μόνο το χρήμα. Όλα για τον βωμό του χρήματος. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουμε έναν εξαιρετικό συνάδελφο και θα πρέπει να δυναμώσουμε και τις κινητοποιήσεις και τις δράσεις μας αυτά τα φαινόμενα στη στασή να εξαφανιστούν.